Φίλοι του Matrix Live, γεια σας. Έχετε αγοράσει λοιπόν ένα από τα νέα τηλέφωνα της Huawei. Για παράδειγμα το P40 που έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Αυτό το υπέροχο κινητούλι. Και έχετε μάλλον το γνωστό πρόβλημα. Google Play, where are you? Δεν υπάρχει Google Play. Okay, έχουμε κάνει ήδη ένα βιντεάκι και έχουμε πει για διάφορες άλλες λύσεις, όπως το More Apps, στο οποίο μπορείτε να βρείτε κάποιες εφαρμογές που σας λείπουν. Έχουμε πει για το Aptoid Store, για το οποίο άκουσα και πάρα πολλές γκρίνιες από διάφορους, ότι δεν προσφέρει ασφάλεια, επειδή έχει μέσα σπασμένες εφαρμογές κτλ. Τέλος πάντων, okay, γκρίνια θα υπάρχει πάντα. Ναι, το Aptoid Store έχει και κάποιες εφαρμογές που δεν είναι νόμιμες. Ναι, έγινε τώρα τελευταία ένα μεγάλο πρόβλημα με data breach στο Aptoid Store, αλλά αυτό δεν μου λέει απολύτως τίποτα, γιατί data breaches γίνονται συνεχώς σε όλες τις μεγάλες εταιρείες, και η Microsoft είχε πρόβλημα και η Google είχε πρόβλημα και η Uber είχε πρόβλημα, η Airbnb είχε πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτά είναι, συγγνώμη που θα το πω, βλακίες. Ας μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα και ας πούμε λοιπόν ότι δεν θες το Aptoid Store γιατί φοβάσαι. Okay. Όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Πες εκοιμήσου λοιπόν και πάμε να βρούμε κάποια άλλη λύση. Μία ασφαλής λύση για αυτούς που φοβούνται λοιπόν είναι το APK Mirror. Τι είναι το APK Mirror? Το APK Mirror είναι ένα, ας το πούμε, store στο οποίο μπορείτε να βρείτε APKs. APK είναι τα αρχεία των εφαρμογών του Android. Είναι λοιπόν μία database από APKs, ένα store περίπου, ας το πούμε έτσι, το οποίο ανήκει στην Illogical Robot. Η Illogical Robot είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία που έχει το μεγαλύτερο Android website που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, το Android Police, η οποία αποφάσισε να φτιάξει και το δικό της store. Ας δούμε λίγο πώς μπαίνουμε λοιπόν στο APK Mirror και πώς το χρησιμοποιούμε. Βλέπουμε εδώ, έχουμε μπει στο apkmirror.com. Μπαίνουμε λοιπόν στο apkmirror.com και πρέπει πρώτα απ' όλα να κατεβάσουμε το APK Mirror Installer. Αυτό λοιπόν είναι ένα απαραίτητο software για την εγκατάσταση των εφαρμογών. Είναι ο installer, είναι το πρόγραμμα που εγκαθιστά τις εφαρμογές μας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, το κατεβάζουμε. Ορίστε, το κάνουμε εγκατάσταση, κατέβηκε το APK Mirror Installer, το κάνουμε εγκατάσταση, τέλος. Τώρα, θα δούμε ότι το APK Mirror έχει μπει εδώ. Μέσα εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση όπως στο Play Store της Google. Άρα το πρόγραμμα αυτό είναι απλά και μόνο για να γίνεται η εγκατάσταση και να βλέπουμε Browse Files, εδώ που λέει Browse Files, να βλέπουμε ποια είναι τα APKs, ποιες εφαρμογές δηλαδή έχουμε περάσει μέσα στο κινητό. Φεύγουμε ξανά. Μπαίνουμε στο APK Mirror πάλι, στην κεντρική του σελίδα λοιπόν. Και εδώ βλέπουμε μέσα τις εφαρμογές. Υπάρχει αναζήτηση, εδώ. Αριστερά βλέπουμε latest uploads, τις τελευταίες δηλαδή, τα τελευταία upload που έχουν μπει μέσα, οι τελευταίες εφαρμογές. Και ας πούμε, ξεκινώντας, επειδή έχουμε Huawei κινητό, θέλουμε να βάλουμε τα Google Maps. Μας λείπουν τα Google Maps. Πάμε λοιπόν να ψάξουμε τα Google Maps. Εδώ είμαστε. Κάτι πολύ καλό που προσφέρει το APK Mirror είναι ότι έχει και συγκεκριμένα πακέτα εφαρμογών. Δηλαδή, όταν κατεβάσουμε μια εφαρμογή από την Google, τι συμβαίνει στην ουσία? Μέσα στην εφαρμογή υπάρχουν οι πληροφορίες για όλες τις συσκευές, για όλους τους επεξεργαστές, για όλες τις οθόνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έτσι μεγαλώνει και ο όγκος και το μέγεθος της εφαρμογής. Εδώ μπορούμε να βρούμε και συγκεκριμένες εφαρμογές για το δικό μας κινητό. Έτσι, είναι μικρότερες εφαρμογές, καταλαμβάνουν μικρότερο χώρο μέσα στο κινητό και καταναλώνουμε και λιγότερα δεδομένα όταν κατεβάζουμε με τα data μας. Ας δούμε όμως το Google Maps. Ορίστε λοιπόν, εδώ μας λέει να δούμε ποια είναι τα διαθέσιμα πακέτα εγκατάστασης. Εδώ θα δούμε ότι είναι
για επεξεργαστές ARM. Εδώ είναι Universal, άρα λοιπόν τι μας ενδιαφέρει εμάς, η Universal έκδοση. Κατεβάζουμε λοιπόν τη Universal έκδοση. Βλέπουμε λοιπόν, κατέβηκε η εφαρμογή που θέλουμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση το Google Maps, και μας ρωτάει αν θέλουμε να τα ανοίξουμε με το APK Mirror Installer ή το πρόγραμμα εγκατάσταση πακέτου, το default που υπάρχει μέσα στο Android κινητό. Εμείς θα διαλέξουμε το APK Mirror Installer πάντα. Φυσικά ζητάει την απαραίτητη άδεια, αν μπορεί να έχει πρόσβαση, να επιτρέπεται. Και ορίστε λοιπόν. Τώρα, κάτι εκνευριστικό για πολλούς, αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι μια δωρεάν υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Είναι ότι θα πρέπει να δούμε και μια διαφημισούλα. Όσο λοιπόν γίνεται η εγκατάσταση, μας λέει ότι θα δούμε και κάποια διαφήμιση. Ζητάει πάλι την απαραίτητη άδεια για να γίνονται εγκαταστάσεις στο κινητό. Γίνεται η εγκατάσταση και ταυτόχρονα κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε και την διαφήμιση. Η εφαρμογή εγκαταστάθηκε. Ας δούμε. Ορίστε το Maps. Λειτουργεί το Maps. Για να δούμε. Μας ενημερώνει ότι δεν υπάρχουν Google Play Services. Οκ. Okay. Το καταλάβαμε. Το location λοιπόν λειτουργεί άψογα. Λειτουργεί όμως και η καθοδήγηση εκεί που θέλουμε να πάμε. Πάμε Αριστοτέλους, όχι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Το βρήκε. Οδηγίες μπορούμε να έχουμε. Κατευθυνθείτε ανατολικά. Στη συνέχεια στρίψτε αριστερά. Μια χαρά λοιπόν λειτουργεί και η καθοδήγηση στα ελληνικά, άρα η εφαρμογή είναι άψογη. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν μπορούμε να βρούμε και άλλες εφαρμογές για να δούμε τι θα θέλαμε λοιπόν να κατεβάσουμε στο νέο μας Huawei κινητό. Ίσως Facebook. Ορίστε λοιπόν. Υπάρχει και το Facebook. Βασικά υπάρχουν σχεδόν τα πάντα. Οτιδήποτε είναι νόμιμο φυσικά, γι' αυτό και είναι ασφαλές. APK Mirror. Άλλο ένα App Store, από το οποίο μπορούμε να κατεβάσουμε διάφορες εφαρμογές που θέλουμε για το νέο μας Huawei κινητό.